πραγματικά απίστευτη απάντηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με την αγροτική επιδότηση ύψους 8.500 ευρώ που έλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως τα λεφτά τα πήρε γιατί δεν μπορούσε να τα αρνηθεί. Κύριε εκπρόσωπε, το περασμένο Σάββατο το ντοκουμέντο αποκάλυψε έγγραφα σύμφωνα με τα οποία ο κ. Μητσοτάκης ετήθηκε αγροτικών επιδοτήσεων ύψους 8.500 ευρώ για το 20 και το 21 από ευρωπαϊκά ταμεία. Ποια είναι η λογική μιας τέτοιας απόφασης και τι απαντάτε στις επικρίσεις μερίδας πολιτών που θεωρεί μια τέτοια κίνηση από έναν ενεργεία πρωθυπουργό πως στερείται ηθικής? Είναι η λογική της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο πρωθυπουργός ενεργοποιεί πολλά χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια. Ιστορικά δικαιώματα είναι όρος αυτός της κοινής αγροτικής πολιτικής ό,τι αφορά την προϋπόθεση για την καταβολή αγροτικών ενισχύσεων από αγροτεμάχια που ανήκαν στην οικογένειά του και πέρασαν στην ιδιοκτησία του. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία κάποιος να αιτηθεί εξαίρεση για ένα διάστημα από αυτά τα δικαιώματα. Κάθε χρόνο καταθέτεις στο ΟΣΔΕ τη δήλωση, βάσει αυτής της δήλωσης ενεργοποιείς τα δικαιώματα και παίρνεις τις αγροτικές ενισχύσεις. Δεν υπάρχει τρόπος κάποιος να πει ότι διακόπτεται για ένα χρονικό διάστημα και να επανέλθει αργότερα. Όσοι γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινή αγροτική πολιτική στη χώρα μας και οι ενισχύσεις που απορρέουν από αυτή, το κατανοούν και το γνωρίζουν πλήρως αυτό.